Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε την κυρία Τόνια Σωτηροπούλου και τον κύριο Βασίλη Πανελόγο. Τώρα θα μην συμφωνήσω ότι θα έρθει κατά πάθρα. Θα είχατε συμφωνήσει ότι θα έρθει κατά πάθρα. Κάνω τον Ντάνιελ εγώ τώρα. Α, τον Ντάνιελ, σ' άρεσε. Κόβουν και εγώ. Αλλά είστε και ίδιο ψηλό, οπότε πρέπει να ανεβάσετε λίγο και το μικρόφωνο σας. Κάποιος και λίγο θα το σπάσω. Νομίζω είναι εντάξει. Είμαστε ακουγόμαστε, έτσι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από εμάς. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ απόψε. Αν κοιτάξει κανείς το χάρτη της Ελλάδας, θα δει ότι η Μαγνησία έχει το σχήμα μιας αγκαλιάς. Αυτό ακριβώς ήρθαμε να κάνουμε εμείς απόψε εδώ. Να ανοίξουμε την αγκαλιά μας σε ανθρώπους που ανοίγουν τα φτερά τους και κάνουν πολύ μεγάλα άλματα. Και τους ευχόμαστε από εδώ και στο εξής να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά τα άλματα. Απόψε θα δώσουμε δύο βραβεία και ας περάσουμε στο πρίγμα της υποψηφιότητας. Ταχύτερα ανερχόμενος. Μιχαλόπουλος Γιώργος. Ντούγκος Θάνος. Ντούσια Σεραφίνου. Πουτζίδης Γιώργος. Κυρίες και κύριοι, το βραβείο αναγνωστών του Βουίς απονέμεται στον πάρα πολύ τελατούχο Σεραφίν Ντούσια. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό Βουής και τον κύριο Σωτηροπολίζων. Αυτό που θέλω να πω είναι δύο πράγματα βασικά. Το πρώτο, θέλω να ευχαριστήσω που με αξίζει ο Θεός και έχω τόσο στενούς φίλους στο εξωτερικό, γιατί η ζωή στο εξωτερικό μπορεί για κάποιους που δεν έχουν το περιθώριο να φύγουν εκτός, είναι δύσκολη και δεν το ξέρουν. Και ευχαριστώ που έχω φίλους όπως η Τόνια, πραγματικά. Και τέλος, ευχαριστώ που έχω γονείς. Τον Σωτήρη και τη Μένη, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα είχα τις αρχές που έχω τώρα. Και δεύτερον, συμφωνώ πολύ με την κυρία Στυλιανοπούλου, δεν συμφωνώ μόνο στο κομμάτι ότι η καρδιά στον Ελλήνων επικοινωνούν, γιατί αν επικοινωνούσαν δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο τώρα, σήμερα. Και χθες ήμουν στα Γιάννενα, όπου είχα μια ομιλία με τον Δήμαρχο στο φεστιβάλ, όπου μίλησα με νέους οι οποίοι ήταν εξοργισμένοι και πραγματικά. Αν μπορείτε στα επόμενα βραβεία, η μισή αίθουσα όλους από τους εκδοτές που έχετε σήμερα να είναι γεμάτη με νέους. Με σκοπό να μιλάνε οι νέοι με τους μεγάλους, γιατί μόνο έτσι είναι το πρόβλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια. Πάμε από τώρα έκκληση στην κυρία Τσαλοκίδου.